Τα 102η ελευθερία της γιόρτασε σήμερα η ΑΝΗ, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, πολιτών και των σχολείων της περιοχής, όπου όλοι μαζί απότισαν φόρο τιμής στους αγωνιστές που απελευθέρωσαν την περιοχή από τον τουρκικό ζυγό. 12η Οκτωβρίου αποτελεί τα τελευταία χρόνια ημέρα των ελευθερίων της ΑΝΗς, καθώς το 1912 τέτοια ημέρα ένα τμήμα του υπηκού από τον ελληνικό στρατό, το οποίο είχε μπει στην Κοζάνη, μετέφερε το μήνυμα της απελευθέρωσης σε όλη τη γύρω περιοχή. Μνημόσυνη δέηση ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, ενώ για το ιστορικό της ημέρας μίλησε ο επίτιμος σχολικός σύμβουλος κ. Λάζαρος Νάνος. Ένα απόσπασμα υπηκού με επικεφαλής τον υπήρχο Δημήτριο Σιούλη, σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1912, στον χώρο αυτόν όπου σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές εκείνης της εποχής, μετέφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ελευθερίας σε όλα τα χωριά του Τσατσαμπά και στην Ιαννή. Κατά τον Κώστα Σαμπανόπουλο, την ώρα που το απόσπασμα αυτό είχε φύγει από το χωριό Κήπος, το σημερινό Παξί, και κατευθυνόταν προς την Ιαννή, και ενώ βρισκόταν στη θέση Λιβάδια, λίγο πιο κάτω από τους βασιλικούς τάφους, εκπυρσοκρότησε ξαφνικά το όπλο ενός υπέρ, από προσεξία και αδέσποτη σφαίρα βρήκε τον προπορευόμενο αξιωματικό και τον τραυμάτισε βαριά. Οι τιμητικές εκδηλώσεις έκλεισαν με χορευτικά συγκροτήματα του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου «Η Πρόοδος».